Της Δημοκρατίας. Να μην περιορίσουμε την πολύ σημαντική αυτή συζήτηση σε αυτό το θέμα. Θα σας απαντήσω πολύ ναι, συγκεκριμένα γιατί χτες νομίζω, αλλά και στην Επιτροπή και στις 18 συνεδριάσεις τη αντίστοιχη επιτροπή, υπήρξε μια πολύ σοβαρή και σε βάθος συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος. ένα από τα άρθρα ήταν και αυτό, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα που πέρασαν στην πρώτη ψηφοφορία το 151, τα οποία κατά τη γνώμη μου συγκροτούν μία ε, πρόταση για εμβάθυνση της ε, δημοκρατίας, για κατοχύρωση των κοινωνικών ε, αγαθών μέσα από διάφορες διατάξεις όπως είναι το αναλογικό σύστημα, όπως είναι οι θητείες των βουλευτών, οι τριετής θητείες των βουλευτών, ε, όπως είναι βεβαίως και η αναθεώρηση του άρθρου 86, η αντιμετώπιση Περιφήνηση των... Υπουργών. Περιευθύνεις Υπουργών, όπως και η αντιμετώπιση των βουλευτών για τα δικήματα πέρα από αυτά που αφορούν Μάλιστα. την ε, 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 ιδιότητά τους και τη δράση εκεί, όπως τι όλοι οι άλλοι αυτό το κομμάτι. Τι αλλάζει σε αυτό το κομμάτι, γιατί διαφέρει τον κόσμο. Σε αυτό, δηλαδή... αυτό αλλάζει το εξής, ότι ε, δεν για τα ζητήματα τα οποία εξαιρούνται από την πολιτική δράση, από, από τα καθήκοντα που προκύπτουν από τη θεσμική ιδιότητα του βουλευτή. Οι βουλευτές αντιμετωπίζονται από την δικαιοσύνη όπως όλοι οι άλλοι. Και έτσι α, θα πρέπει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάω λοιπόν στην ερώτησή στην Ναι σας. και πάμε στον κύριο Ένα, α, ένα, α, ένα α, λεπτό. Α, νομίζω ότι το βασικό ήταν ότι υπήρχε μία σύμπτωση απόψεων στο να μην... Ε, διαλύεται η Βουλή, να υπάρχει ένας κανονικό εκλογικό κύκλο με αφορμή την. Αν και το 2015 είχε γίνει διαφορετικά, το θυμάστε ήταν πολύ, πολύ καλά, διαφορετικά επίση τα πράγματα. Βεβαίω ήταν Σωστά. πολύ διαφορετικά. Λοιπόν, ε, πάω τώρα σε αυτό το στο συγκεκριμένο. Η αποσύνδεση αυτή ε, γίνεται με. Πρέπει ταυτόχρονα να λύσει με το ποιον τρόπο θα, θα εκλέγεται, εκλέγεται ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Και εκεί θυμίζω ότι το σημερινό σύνταγμα μετά από τις δύο πρώτες ψηφοφορίες και αν αποτύχει Πάει πηγαίνει σε εκλογές έτσι. και μετά μπορεί να εκλεγεί με 151. Το Τώρα, πώς θα λύναμε αυτό το ζήτημα. Η δικιά μα πρόταση ήταν να υπάρχουν για ένα εξάμεινο διαδικασίες ψηφοφοριών ε, έτσι ώστε να πιεστεί το, το σύστημα. Ε, το πολιτικό σύστημα να βρει μια συνενετική λύση. Και αν αυτό δεν γίνεται. Βέβαια, το πρόσωπο είναι αυτό που βρίσκει ή δεν βρίσκει βεβαίως, συνενέση, βεβαίως. κυρία αυτό... το πρόσωπο. Εσεί λέτε η τελικά... είστε υπέρ του κυρίου Παυλόπουλου στη νέα του θητεία. Έτσι, βεβαίως. Έτσι, το έχει πει πρώτη ναι, ναι, ναι. φορά. Ναι. Είναι δημοκρατία, όχι. Είναι δημοκρατία, να ναι, να ολοκληρώσει. Ναι, γιατί είναι... δεν έχει μιλήσει ο κύριο Μαρκώνη. Λέω λοιπόν ότι αυτή για μα η διάταξη δεν μπορεί να πάει όπω προτείνει η Νέα Δημοκρατία ότι μετά τι δύο αποτυχημένε εκλογέ και χωρί εκλογέ. Και χωρί εκλογέ να πάει στο... Εσύκα... με απλή πλειοψηφία. Με 851. διότι, αυτό, ε, με 151, διότι αυτό δεν επιτυγχάνει ε, συνένεση, δεν βασανίζεται, να το πω έτσι, το εκλογικό, Μάλιστα. το πολιτικό σύστημα. Να βρει το Κύριε συνέβη. Φορτσάκη. Ε, κοιτάξτε, τέριος, η πρώτη φα...